Ναι, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παίζω ακόμα με τα κουμπάκια, αλλά θα τα μάθω κάποια στιγμή όλα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν από την Αθήνα, αλλά και από ό,τι έμαθα και από την Πάτρα και από τη Θεσσαλονίκη. Είναι τιμή μου να ακούτε την εκπομπή μου. Σήμερα έχω σαν προσκεκλημένο τον κύριο Δημήτρη Αρναούτη από τις εκδόσεις Αρναούτη. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Είστε μια αξιόλογη επιστήμονας, οικονομολόγος και διακεκριμένη συγγραφέας. Μάλλον κάτσε να το... εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλάμε στον Ενικό, γιατί είμαστε και φίλοι και συνεργάτες. Έχω εκδώσει τα βιβλία μου στον εκδοτικό σου οίκο και η συνεργασία μας είναι κάποιων χρόνων. Θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε, Δημήτρη, όπως έχουμε πει για το επιχειρήν, γιατί είσαι χρόνια στον επιχειρηματικό κλάδο, από παιδί κιόλας, και μάλιστα σε έναν πάρα πολύ ταλαιπωρημένο κλάδο, όπως είναι ο εκδοτικός. Θα ήθελες να μας πεις κάποια λόγια για τις εκδόσεις σου, τις εκδόσεις Αρναούτη. Οι εκδόσεις είναι γενικού τύπου, εκτός τα νομικά βιβλία, τα λογιστικά, τα επιστημονικά, τα παιδικά, βιβλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακή Παιδεία, ποίηση, όλο το φάσμα του εκδοτικού χώρου. Από μαγειρική μέχρι ποδόσφαιρο. Τεχνικά βιβλία για πολιτικούς μηχανικούς, ειδικά βιβλία. Βγάζεις και βιβλία του χώρου του δικού μας, των οικονομολόγων και των λογιστών. Ειδικά αυτά. Ναι. Βιβλία για οικονομολόγους, λογιστές, νομικά βιβλία και τεχνικά βιβλία. Ναι. Οι εκδόσεις έχουν ευραβευτεί από διάφορους οργανισμούς. Έχουν ευραβευτεί από το Πατριαρχείο, έχουν ευραβευτεί από το Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Φόρουμ. Από οργανισμούς, από το Ινστιτούτο Αρχείας Ελληνικής Φιλοσοφίας και από διάφορους άλλους φορείς. Mm-hmm. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον κλάδο? Εγώ ξεκίνησα από το 1985, 16 χρονών περίπου, σαν πολιτής βιβλίου. Mm-hmm. Και μετά συνέχισα και ίδρυσα τις εκδόσεις Αρναούτη. Mm-hmm. Που συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Είσαι απολυτής, από τις πιο σκληρές πωλήσεις, ναι, πωλήσεις του βιβλίου, και είσαι από μικρό παιδί εκεί. Από μικρό παιδί. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στον χώρο του βιβλίου? Ναι. Πολύ δύσκολα. Η οικονομική κρίση, εκτός τα άλλα, χτύπησε και το βιβλίο. Ναι. Ο κόσμος τώρα κοιτάει να επιβιώσει. Οι φόροι είναι αβάστακτοι. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τόσα προβλήματα και βέβαια δεν μπορεί να σκεφτεί μόνο το βιβλίο. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Έχουμε μία μικρή μετακίνηση για να φαίνεται και ο κύριος Αρναούτης καλύτερα. Άρα, Δημήτρη μου, μιλάς αυτό εδώ το μικρόφωνο. Λοιπόν, μου έλεγες ότι ο χώρος του βιβλίου έχει ένα μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας. Τεράστιο πρόβλημα. Ο κόσμος κοιτάει την επιβίωσή του τώρα. Οι φόροι, είπαμε, είναι αβάστατοι. Δεν μπορεί ο κόσμος να τα αποκριθεί. Και το βιβλίο το έχει σαν δεύτερη πίτα, και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη. Διάβασα κάπου ότι μετά τα πετρελοειδή, ο χώρος του βιβλίου στην Ελλάδα γνώρισε το μεγαλύτερο πλήγμα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Οι λόγοι που έγινε αυτό πιστεύεις ότι είναι καθαρά οικονομικοί, δηλαδή οφείλονται στους φόρους με τους οποίους επιβαρύνεται το βιβλίο? Όχι, δεν είναι μόνο οι φόροι που επιβαρύνεται το βιβλίο, είναι η οικονομική κατάσταση που έχει ο Έλληνας πλέον. Mm-hmm. Θέλει να διαβάσει, βλέπω εγώ και σε εκθέσεις αλλά και σε παρουσιάσεις, έχει ζήλο. Αλλά δυσκολεύεται οικονομικά να ανταπεξέλθει και παρόλο που έχουμε ρίξει τις τιμές πάρα πολύ στο βιβλίο. Ναι. Περίπου η μέση τιμή του βιβλίου σήμερα εξαρτάται. Ναι, ξεκινάει από 5 ευρώ, 10 ευρώ. Mm. Ειδικά σε κάποιες εκθέσεις που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, έχουμε βιβλία από 50 λεπτά. Ναι. Με το SME. Κάνουμε εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας για να βοηθήσουμε τον κόσμο και εκεί διαθέτουμε βιβλία από 50 λεπτά. Το βιβλίο. Για να μπορέσει ο κόσμος να το αγαπήσει, να το πάρει, να το δώσει στα παιδιά του πάρα πολλά. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί παιδιά χωρίς βιβλία δεν μπορούν να τα ανταποκριθούν. Ναι, δεν είναι μόνο να ανταποκριθούν στο σχολείο, είναι και να γίνουν διαμορφωμένοι οι πολίτες. Γιατί είδαμε και το πρόσφατο με το Βαγγέλη.
που αν υπήρχε η παιδεία η κατάλληλη, εγώ πιστεύω δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Εντάξει, μπορεί το, να καταπολεμηθεί η βία μόνο με ένα βιβλίο. Αυτό πιστεύω εγώ. Θεωρείς ότι η πολιτεία το αντιμετωπίζει ως πολιτιστικό αγαθό ή όχι? Εν μέρη το αντιμετωπίζει, αλλά δυστυχώς οι πόροι που βάζει, ας πούμε στην Αγγλία τώρα, υπάρχει πολύ ελάχιστο ΦΠΑ, είναι μη πω και μηδενικό. Θα μπορούσε το ΦΠΑ στο βιβλίο, ας πούμε, να είναι μηδενικό. Σωστά. Για να μπορέσει ο κόσμος να το αποκριθεί πιο εύκολα. Θα μπορούσε η πολιτεία να κάνει πιο πολλές δημόσιες βιβλιοθήκες. Και στα σχολεία. Υπάρχουν τώρα δημόσια σχολεία στην Ελλάδα, είναι καταμετρημένα 500 σχολεία που έχουν βιβλιοθήκη ολοκληρωμένη, που μπορεί κάποιος μαθητής να πάει. Εκτός τα ιδιωτικά σχολεία που έχουν βιβλιοθήκη και δουλεύει τα παιδιά στο διάλειμμα, δεν πάνε να παίξουν στην αυλή, αλλά κάθονται μέσα να διαβάσουν ένα βιβλίο. Τα δημόσια στέλνουν σε αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι τα πιο πολλά παιδιά πάνε σε δημόσια σχολεία. Πρέπει τα δημόσια σχολεία όλα να έχουν ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες. Και να μπορέσει το παιδί και δανειστικές βιβλιοθήκες. Η Δήμη να έχουν δανειστικές βιβλιοθήκες όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο φάσμα. Ευρέως. Μάλιστα, για αυτό που είπες προηγουμένως, για να είναι μηδενικό το ΦΠΑ, όπως είναι σε άλλες χώρες τις οποίες αντιμετωπίζεται ως πολιτιστικό αγαθό, το δημοσιονομικό κόστος για την Ελλάδα θα ήταν σχεδόν ασήμαντο. Δηλαδή, το υπολογίσαμε περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, το όφελος που θα είχαμε από την μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα, σαφέστατα και την εξειδίκευση βέβαια, υπερβαίνει το μικρό αυτό δημοσιονομικό κόστος. Μάλιστα, να σου πω κάτι που διάβασα για την Ένωση Ελληνικού Βιβλίου, γιατί φημολογείται, όπως ξέρεις, με τα νέα μέτρα να αυξηθεί και άλλο το ΦΠΑ στα βιβλία. Λέει το εξής, ότι η φημολογούμενη αύξηση του φόρου και τονίζει ιδιαίτερα ότι το λεγόμενο δημοσιονομικό όφελος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μηδενικό. Και λέει, ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής στο βιβλίο είχε στο παρελθόν κατοχυρωθεί από την UNESCO με ψήφισμα του 1971, γι' αυτό, όπως είπες προηγουμένως, η Αγγλία αλλά και η Ιρλανδία έχουν μηδενικό φορολογικό, μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Και πιστεύουν ότι το όφελος από την αύξηση του ΦΠΑ θα είναι μηδενικό, γιατί θα πέσει και άλλο η αγορά των βιβλίων, ακόμα περισσότερο. Ενώ υπολογίζουν, αυτό είναι λίγο πιο παλιά στοιχεία, ότι με σταθερή αγορά θα μπορούσε το κράτος να κερδίζει 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι σταγόνα στον ωκεανό των ελλημάτων, ενώ λέει βάζει ραδιοφυλακτική βόμβα στα θεμέλια της παιδείας του λαού μας. Άρα, αφού θα πέσει η αγορά του βιβλίου, θα έχουμε ακόμα χαμηλότερη πρόσβαση των Ελλήνων στη μόρφωση. Σωστό. Και κάτι που φαίνεται ότι διαχρονικά οι πολιτικές ηγεσίες δεν το κατανοούν αυτό. Και όπως είπες προηγουμένως και πολύ σωστά, δεν δημιουργήσαν ούτε δημοτικές ούτε σχολικές βιβλιοθήκες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν άλλη κουλτούρα στο λαό μας και σε περιπτώσεις, σε περιόδους οικονομικής κρίσης, και ο Έλληνας να έχει πρόσβαση στο βιβλίο, και έτσι πολύ πιθανόν να έβρισκε και κάποιες απαντήσεις σε δικά του προβλήματα. Και το πιο μικρό χωριό να έχει βιβλιοθήκη. Ακριβώς, ακριβώς. Και λέει, είπαμε ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης το αντιμετωπίζουν ως πολιτιστικό αγαθό και παράλληλα λέει, έχουν καθιερωμένα συστήματα ενιαίας τιμής για το βιβλίο. Τι είναι η ενιαία τιμή? Η ενιαία τιμή υπάρχει και εδώ βέβαια, για τα καινούργια βιβλία. Υπάρχει ενιαία τιμή. Δηλαδή το βιβλίο πωλείται σε ένα βιβλιοπωλείο των Αθηνών, την ίδια τιμή πωλείται και σε ένα βιβλιοπωλείο της Επαρχίας. Ναι. Υπάρχει αυτή η ενιαία τιμή. Προσπαθήσαμε βέβαια να την βγάλουμε, αλλά πιστεύω είναι λάθος αυτό, γιατί το βιβλίο, ειδικά τα καινούργια βιβλία, πρέπει να έχουν ενιαία τιμή. Ίδια τιμή στην πόλη, ίδια τιμή στην Επαρχία. Ναι. Εντάξει, βέβαια, με τις εκτός που κάνουν τώρα και τα βιβλιοπωλεία και η εκδοτική κτλ., το βιβλίο είναι πολύ προσιτό πλέον στον άνθρωπο. Βέβαια, η οικονομική κρίση, είπαμε και πάλι, δυσκολεύει τον άνθρωπο να το αγαπήσει, να το έχει κάθε μέρα κοντά του. Μην ξεχνάμε ότι τώρα κάνει και 2 και 3 δουλειές αν βρουν κόσμο, γιατί η ενεργία έχει τάσει 40% και 50%. Δεν έχει χρόνο. Μαζί με την αφανή. Μαζί με την αφανή. Δεν έχει χρόνο ο κόσμος να πάρει ένα βιβλίο. Να καθίσει, να ηρεμήσει στο σπίτι του, να διαβάσει όπως ξένοι. Ας πούμε, ξένοι, όταν δει στην παραλία, βλέπαμε παλιά, από παλιά, όπως θυμάμαι, όταν βλέπαμε κάποιον να διαβάζει, λέγαμε 1000% βάζουμε στήριξη και παίρνει ξένος αυτός. Ναι. Τώρα αυτό το κάνει και η Έλληνες, δηλαδή και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που εγώ συνήθως το χρησιμοποιώ καθημερινά, βλέπεις όλους οι πιο πολλοί με ένα βιβλίο. Και νέοι και μεγάλοι άνθρωποι. Στο ιατρείο που πας, παντού, ο καθένας έχει και ένα βιβλίο που διαβάζει, να περάσει η ώρα του.
δεν είναι να παίρνει το περιοδικό που έχει ο γιατρός εκεί στο κάθε τραπεζάκι, αλλά όλοι οι πιο πολλοί έχουν ένα βιβλίο στην τσέπη τους που διαβάζουν. Mm-hmm. Τώρα βέβαια υπάρχουν μεγάλες προσφορές και από τα περίπτερα και από τις εφημερίδες και από τους οίκους και από τα παζάρια. Πρόσφατα είχαμε ένα παζάρι στην πλατεία Κραθμόνος που ο κόσμος ξεχύλισε. Mm-hmm. Γιατί έβρισκε βιβλία εκεί σε πολύ αξιόλογα με 50 λεπτά, ξεκινώντας από 50 λεπτά mm-hmm. το βιβλίο. Και έβλεπε ο κόσμος, έπαιρνε το καροζάκι, το καλαθάκι και έβαζε μέσα 20-50 βιβλία. Αυτό γίνεται κάθε φορά που γίνεται έκταση βιβλίου. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος έχει την αγάπη προς το βιβλίο, να το πάρει, να το διαβάσει, να το αφουγκραστεί το βιβλίο, να ξεχαστεί. Γιατί το βιβλίο σε ταξιδεύει, αλλά και ξεχνιέσαι με τα προβλήματα, εκτός από την μόρφωση που παίρνεις, ξεχνιέσαι και από τα προβλήματά σου. Παρόλο που με έρευνες που βλέπουμε, το ποσοστό αναγνωσιμότητας είναι ιδιαίτερα χαμηλό στη χώρα μας. Είναι ιδιαίτερα χαμηλό στη χώρα μας και αυτό φταίνει οι κυβερνήσεις. Mm. Γιατί ξεκινάει και από το σχολείο, πιστεύω. Στο σχολείο, εκτός από τα μαθήματα που κάνετε, π.χ. κάνουμε ένα λογοτεχνικό βιβλίο, λογοτεχνία που κάνουμε παλιά. Εκεί είχαμε κάποια αποσπάσματα του Καβάφη, του Βαλεωρίτη και του Βαλεβά. Είχαν κάποια αποσπάσματα γιατί να διαβάσει αυτό, να δει το συγγραφέα και μετά να πάρει να διαβάσει όλο το έργο του συγγραφέα. Αυτό ήταν λογική. Αλλά πόσο άνθρωπο θα μπορούσε να πάρει να διαβάσει όλο το έργο, άμα δεν το σχολείο δεν του έλεγε ποιο σου άρεσε από αυτά που διάβασε. Μου άρεσε ο Βάναρης. Πάτε το βιβλίο του Βάναρη να το αναπτύξεις. Mm. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχει βγει, από ό,τι έκανα μία μικρή έρευνα για το θέμα της αναγνωσιμότητας και των καταναλωτών των βιβλίων στην Ελλάδα. Η τελευταία που βρήκα ήταν το 2004, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το οποίο, όπως μου είπες, όταν ερχόμασταν, έχει κλείσει κιόλας. Ο λόγος που έκλεισε... Οικονομικός. Οικονομικός κι αυτός. Άρα, τι πρόβλημα δημιουργεί το κλείσιμο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου? Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου βοηθούσε τους εκδότες, βοηθούσε τους αναγνώστες, βοηθούσε τα βιβλία, το βιβλίο, δηλαδή ήταν κρίκος ανάμεσα στους εκδότες, βιβλιοπωλείων και αναγνώστες. Mm. Και πρέπει να έχει και το ερευνητικό του έργο. Και ερευνητικό και εκδοτικό έργο. Βλέπω εδώ έτσι την έρευνα αυτή, την οποία και αναδημοσίευσε και το Ινστιτούτο Επικοινωνίας, όπου τα στοιχεία που τα διάβασα, επ' ευκαιρία της συνάντησης μαζί σου, ήταν αρκετά σοκαριστικά για μένα. Μας έδειχνε, ας πούμε, για το 2004, δεν πιστεύω ότι έχουν αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα, μάλλον προς το χειρότερο. Στο σύνολο των μη αναγνωστών, λέγοντας μη αναγνώστες αυτούς που δεν διαβάζουν ούτε ένα βιβλίο, έχουμε το 47,4% των ανδρών και το 40,5% των γυναικών. Δηλαδή σχεδόν η μισή, οι 5 στους 10 στους Έλληνες άνδρες και οι 4 στις 10 Ελληνίδες. Ηλικιακά, αυτοί που δεν διαβάζουν είναι οι 65 και άνω με 68%, ενώ αυτοί που διαβάζουν περισσότερο είναι οι πιο νέες γενιές. Και ενθαρρυντικό είναι ότι βλέπουμε ότι το ποσοστό μειώνεται των μη αναγνωστών όσο πιο νέος είναι κάποιος. Στην οικογενειακή κατάσταση, και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αυτοί που δεν διαβάζουν καθόλου είναι οι παντρεμένοι και αυτοί που δεν έχουν παιδιά κάτω των 18. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να περίμενε κάποιος όποιος έχει παιδιά κάτω των 18 να μην διαβάζει, τελικά είναι αυτοί που έχουν παιδιά, που δεν έχουν παιδιά κάτω των 18, οι οποίοι δεν διαβάζουν καθόλου. Το επίπεδο εκπαίδευσης παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο στο θέμα της αναγνωσιμότητας. Βλέπουμε ότι αυτοί που έχουν τελειώσει την κατώτερη εκπαίδευση είναι μη αναγνώστες βιβλίων σε ένα ποσοστό 71,7%. Το οποίο και μικραίνει βέβαια όσο μεγαλώνει το εκπαιδευτικό επίπεδο. Μετά, όσον αφορά τη θέση απασχόλησης, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, βλέπουμε ότι αυτοί που δεν διαβάζουν καθόλου είναι οι συνταξιούχοι. Άρα πολλοί φίλοι καταλαβαίνουν γιατί σχολιάζανε τα βιβλικά αποτελέσματα και τις ηλικιακές κατηγορίες, γιατί βγαίνουν κάποιοι, γιατί είναι η απλή εξήγηση, δεν διαβάζουν τίποτα και δεν ενημερώνονται. Ένα 63%, φυσικά δεν είναι όλοι συνταξιούχοι έτσι, με το λέμε, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Στη συνέχεια είναι οι νοικοκυρές με 53,6%. Και μετά όμως είναι οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούμενοι με 47,8%. Δηλαδή και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν διαβάζουν. Τώρα να συνεχίσω λίγο, γιατί έχει και επόμενη σελίδα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Μεγάλο ρόλο παίζει και η γεωγραφική προέλευση του αναγνώστη. Δηλαδή βλέπουμε ότι στις αγροτικές περιοχές με 57,5% είναι οι μη αναγνώστες σε σχέση με τα αστικά και ενοιαστικά κέντρα. Δηλαδή στην επαρχία δυστυχώς δεν διαβάζουν σε μεγάλο ποσοστό και οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό και σε αυτό που έλεγες εσύ Δημήτρη, δηλαδή στην ανυπαρξία θεωρώ των δημοτικών βιβλιοθηκών σε πανελλαδικό επίπεδο. Αναφορικά τώρα με την κοινωνική τάξη, νομίζω ότι αυτό που βγάζει σαν αποτέλεσμα η έρευνα είναι εξαιρετικά δικαιολογημένο, γιατί βλέπουμε ότι όσο πιο χαμηλή είναι η κοινωνική τάξη, τόσο αυξάνεται το ποσοστό των μη αναγνωστών, σε σχέση ας πούμε με την ανώτερη, που είναι μικρότερο το ποσοστό, η κατώτερη τάξη κατά 61% δεν διαβάζουν βιβλία. Τώρα, οι λόγοι που δεν διαβάζουν οι Έλληνες είναι η έλλειψη χρόνου, το 39,1%, και υποθέτω με αυτά που μας είπες προηγουμένως με την πολυεργασία αυτή που έχουν προκειμένου να συμπληρώσουν ένα υποφερτό επίπεδο ζωής, ο χρόνος περιορίζεται ακόμα περισσότερο, αλλά τα στοιχεία αυτά θα ήταν και αρκετά ενδιαφέροντα εάν τα είχαμε σε πρόσφατη έρευνα, αλλά έκλεισε και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου λόγω κρίσης. Και ένας δεύτερος όμως σημαντικός λόγος, Δημήτρη, είναι ότι λέει «Δεν μου αρέσει το διάβασμα, το βαριέμαι», σε ένα ποσοστό 18,3%. Υπάρχει αυτό. Φταίει βέβαια η τηλεόραση, φταίει και ο υπολογιστής. Βλέπεις τώρα τα παιδιά από μικρά, είναι διτάνωση να την υπολογιστή. Παίζουν παιχνίδια με άλλους φιλικούς χώρους του κόσμου. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, που επιτρέπουν στα μικρά παιδιά να έχουν υπολογιστή και να ασχολούνται όλη την ημέρα με αυτό, αντί να έχουν ένα βιβλίο στην χέρια τους. Γι' αυτό πρέπει το παιδί από μικρό, από το νηπιαγωγείο, να δίνουν στο παιδί το ελάχιστο να έχει ένα βιβλίο και όχι ένα υπολογιστή. Είναι λάθος τα παιδιά από μικρά να έχουν κινητά και υπολογιστή. Ναι, θα κάνω όμως λίγο το συνήγορο του διαβόλου τώρα και θα σου κάνω τον αντίλογο με την έννοια ότι πολλοί μιλάνε για το ηλεκτρονικό βιβλίο που κερδίζει έδαφος. Κερδίζει όντως, κερδίζει το ηλεκτρονικό, αλλά το βιβλίο δεν θα χάσει ποτέ την αξία του, γιατί είναι η μυρωδιά, είναι το πώς το ξεφυλίζεις, είναι το πώς θα το έχεις πάντα μαζί σου. Το ηλεκτρονικό δεν μπορείς να το σωροπορεί να το έχεις, ούτε στο θάλασσα, ούτε στο κρεβάτι. Μπορεί με το τάμπλετ. Με το τάμπλετ. Πρέπει να κουβαλάς το τάμπλετ παντού. Και δεν μπορεί να περάσει και όλα τα βιβλία που θέλει. Ενώ περνά εκεί, παίρνει ένα βιβλίο, το έχει πάντα μαζί σου. Περισσότερο ηλεκτρονικό πρέπει κάθε φορά να περνά καινούργια βιβλία μέσα. Να τα πάρει 5, 10 βιβλία, 20 βιβλία, 100 βιβλία. Ενώ στο μετά το βιβλίο το έχει, το ξεφυλίζει, βάζει το τέτοιο. Υπογραμμίζει, έχει άλλη αφή να το πιάνει στο βιβλίο. Ναι. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορώ να διαβάσω εγώ από τάπλετ. Δεν μπορώ να διαβάσω. Το βιβλίο το πιάνω, είναι η μυρωδιά του, είναι η αίσθηση ότι πιάνει ένα βιβλίο και έχει ένα βιβλίο. Είναι κάτι απρόσωπο. Μετά από χρόνια θα καθιερωθεί και το τάμπλετ. Μετά από χρόνια. Γιατί η νέα γενιά πάει προς τα εκεί. Έχει αγαπήσει τον υπολογιστή το τάμπλετ. Βλέπεις τώρα με τα κινητά κάνουν οτιδήποτε θέλεις στα παιδιά. Δεν μπορεί να τα κάνει μεγάλη. Τώρα το κινητό είναι σαν ένα φορητός υπολογιστής. Το έχουν πάντα μαζί τους. Τα παιδιά. Στο μέλλον δηλαδή αυτά τα παιδιά έχουν μάθει στα τάμπλετ και στην ηλεκτρονική τέτοια που δεν θα αγαπήσουν το βιβλίο. Θα θέλουν να το βλέπουν ό,τι θέλουν να τα βλέπουν μέσα από το ηλεκτρονικό. Ό,τι δεν ειδήσει, ας πούμε. Το επιχείρημα είναι ότι σου λέει το κανονικό βιβλίο καταλαμβάνει και πολύ χώρο σε ένα σπίτι και τα λοιπά, ενώ το ηλεκτρονικό συμπιέζεις, έχεις... Εντάξει, πάλι επιλέγεις τι να πάρεις, μετά κάποια που έχεις διαβάσει είναι καλό να τα δίνεις σε κάποια βιβλιοθήκη, σε κάποια ιδρύματα. Εγώ όπου μου ζητάνε δίνω βιβλία και έχω φτιάξει πολλές βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα. Ωραία, μπορεί να έχω κέρδος από το άκρος. Από το να τα έχεις στην αποθήκη, καλύτερα να είναι σε κάποια βιβλιοθήκη να τα παίρνει κάποιον να τα διαβάζουν. Ναι, πολύ σωστό. Να τα πετάξουμε. Πολύ σωστό. Εγώ το θεωρώ ότι η χειρότερη αμαρτία να στέλνεις προς πολιτοποίηση βιβλία. Ενώ μπορεί να τα χαρίσει σε μια βιβλιοθήκη. Πέρυσι η πρόβεση ήταν με την κρίση, είχε ακούσει ότι στην Αθήνα αναγκαστικά και έκανε βιβλία για να ζεσταθούν. Κάτι το κάψιμο βιβλίο μα παραπέμπει σε άλλε εποχέ, που και έκανε τα βιβλία οι Ναζί με τα οποία δεν συμφωνούσαν ιδεολογικά. Και η Ελλάδα τη κρίση έφτασε στο σημείο να καίει τα βιβλία για να ζεσταθεί.
Να δούμε λίγο τα είδη των βιβλίων που διαβάζουμε για τα πρακτικά βιβλία. Σκίζει μαγειρική, ναι, δεν είναι. Σκίζει με 17,2%. Όντως. Ειδικά τώρα που μαζεύεται λίγο κόσμο, δεν είναι εύκολο να αγοράζει καθένα φαγητό απ' έξω. Και αρχίζουμε και μένουν στο σπίτι πιο πολλέ ώρε. Ναι. Λόγω τη κρίση. Δηλαδή, η κρίση έχει και τα θετικά τη στοιχεία. Ναι. Μένει ο κόσμο πιο πολύ σπίτι, αναγκαστικά θα μαγειρέψει. Και θα ασχοληθεί με την οικογενειακή, δηλαδή θα ασχοληθεί με τα φυτά του. Έχω βγάλει μια σειρά τα όλα μόνο σου. Είναι 24 τόμοι. Αυτή κάποτε δεν είχε μεγάλη ζήτηση. Mm-hmm. Τώρα με την κρίση η ζήτησή σου έφτασε στο 90%. Γιατί για να φωνάξει ένα τεχνίτη σπίτι είναι πολύ δύσκολο πλέον. Mm-hmm. Θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον 50 ευρώ να σου φτιάξει κάποια δουλειά. Σωστά. Και να τη φτιάξει και καλά. Ναι. Χωρίς απόδειξη. Χωρίς απόδειξη. Ενώ μόνοι του βήμα-βήμα μπορούν να το φτιάξουν, να πάρουν τα κατάλληλα εργαλεία, να το φτιάξουν και να. Και να το φτιάξουν όπως θέλουν, αλλά και να το ικανοποιηθούν ότι το φτιάξαν αυτοί και να περάσει και ο άλλος. Ναι. Παίζει όμως ρόλο, θεωρώ, και η μεγάλη τηλεθέαση που έχουν οι Έλληνες. Και μάλιστα θα το δω και πιο κάτω. Νομίζω ότι ήταν 3,5 ώρες περίπου την ημέρα. Και αν υπολογίσεις ότι μέσα σε αυτές έχουμε τις άπειρες εκπομπές μαγειρικής και αυτές συντελούν στην αύξηση των αντίστοιχων βιβλίων. Βέβαια, εδώ δεν έχουμε καφάρι και τρώμε και λέμε με χίλιους τρόπους για να φτιάξουμε το καβιάρι. Βέβαια, αυτά είναι πολύ έτσι, πολύ ιδιαίτερα φαγητά, δεν μπορεί να τα φτιάξει ο καθένας. Ούτε έχει τα υλικά να τα φτιάξει, έτσι, δεν έχει τα υλικά. Ούτε φτιάχνουν, δεν έχει πράγματα που μπορούν και είναι εφικτά να τα φτιάξουν. Ναι. Ειδικά οι νέες νοικοκυρές που αναγκαστικά θα μάθουν να μαγειρεύουν τώρα. Και λόγω κρίσης, ε. Λόγω κρίσης. Λοιπόν, μετά τα κριτήρια για τα οποία επιλέγουν μη πρακτικά όμως βιβλία, δηλαδή στα μη πρακτικά βιβλία έχουμε τη λογοτεχνία, κυρίως ελληνική και ξένη κτλ. Ο λόγος που τα επιλέγουν, αυτοί που διαβάζουν, οι λίγοι εν πάση περιπτώσει, είναι το θέμα του βιβλίου κατά 37,7% και ο συγγραφέας κατά 17,7%. Και η διαφήμιση, ας πούμε, ένα έργο που έχει γίνει ταινία. Κάνει τον άλλο να το πάρει να δει το έργο. Γιατί αλλιώς ένα έργο το βλέπεις στην τηλεόραση και αλλιώς να το διαβάσεις. Όπως είπαμε, το νησί. Ναι, μόλις παίρνει ναι. ταινία, πουλήσε χιλιάδες αντίτυπα. Ναι. Βέβαια, το νησί ήταν και ένα ποιοτικό βιβλίο σε σχέση με κάποια άλλα που γίνανε μετά. Και άλλες παλαιότερες εποχές βλέπεις ότι γινάγανε στην τηλεόραση ποιοτικά βιβλία. Και ενώ πλέον αυτό όσο πάει και εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται λόγω της οικονομικής κρίσης, αναγκαστικά και παίρνουμε τα τουρκικά. Ναι. Τα βραζιλιάρικα. Καλά, για μένα αυτό δεν είναι δικαιολογία, γιατί θα μπορούσαν ευθυνές παραγωγές να τις κάνουν στην Ελλάδα. Και οι ειδοποιοί ρίχνουν νερό στο κρασί τους τώρα και συμβιβάζονται και με μικρά κόστη. Εντάξει, είναι και υπερβολικά τα νούμερα πέρανε κάποτε κάποιοι ειδοποιοί. Τώρα μπορούν και με νέους, οι οποίοι αν δεν θέλουν τα μεγάλα ονόματα, να κάνουν ευθυνές παραγωγές. Ναι. Νομίζω το καλό ποιοτικά, ακόμα και αν είναι η παραγωγή δεν έχει πολλά μέσα, πάντα διακρίνεται και γίνεται. Δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχουν πολλά χρήματα. Τώρα, ο μέσος όρος ανάγνωσης, αυτούς που διαβάζουν σε καθημερινή βάση, είναι 1 ώρα και 46 λεπτά, ενώ για την τηλεόραση δαπανούμε 3 ώρες και 24 λεπτά, για ακρόαση ραδιοφώνου 2 ώρες και 40 λεπτά και για ανάγνωση εφημερίδων 35 λεπτά. Δηλαδή ο τηλεορασόπληκτος Έλληνας δεν θα πεθάνει ποτέ βλέποντας 3,5 ώρες την ημέρα τηλεόραση. Και βέβαια θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, αν και δεν είμαστε εμείς σε αυτό το χώρο, να βλέπουμε και σε αυτές τις 3,5 ώρες τι ακριβώς βλέπει. Γιατί είναι και το τι βλέπεις στις 3,5 ώρες και το τι ακούς. Στη συνέχεια, σε σχέση με τους Ευρωπαίους, να δούμε κάποια άλλα στοιχεία. Βέβαια είναι πιο παλιό το Ευρωβαρόμετρο που είχε ρωτήσει το 2001 αν έχει διαβάσει κάποιο βιβλίο τους τελευταίους 12 μήνες, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων απάντησε θετικά. Ο λόγος πιστεύω είναι ακριβώς αυτά που ανέφερες προηγουμένως, δηλαδή στην ύπαρξη πολλών βιβλιοθηκών. Έχουμε δει στο εξωτερικό ακόμα και κινητές βιβλιοθήκες που είναι σε βανάκια και γυρνάνε από τη μία περιοχή στην άλλη, ειδικά στις σκανδιναβικές χώρες λόγω ψύχους που είναι δύσκολη μετακίνηση των ανθρώπων. Τα βανάκια αυτά γυρνάνε και δανείζουν βιβλία στους κατοίκους. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και εμείς. Υπάρχει ένα τέλος πάντων στην Ελλάδα, μου φαίνεται, που γυρίζει, αλλά σπανίως. Ναι, το οποίο είναι κρατικό.
κρατικό έννοιμο και γυρίζει αλλά σπανίω. Δηλαδή δεν πάει παντού. Εδώ πρέπει να έχουμε πάρα πολλά και να γυρίζουν σε κάθε χωριό της Ελλάδας. Ναι. Εντάξει. Ναι. Είσαι με τα δημοτικά στα χωριά. Ναι. Πλέον. Λόγω κρίσης τώρα δεν υπάρχουν δημοτικά σχολεία, δεν υπάρχουν πιαγωγία στα χωριά. Να κάνει το παιδί να πάει σε άλλο σχολείο. Μέσα στο χειμώνα κτλ. Και οι δρόμοι που έχουμε σε χωριά, ξέρει τώρα τι δρόμοι είναι. Ναι. Δρόμο, να φεύγει το παιδί με το λεωφορείο ή με κάποιο ταξί μισθωμένο να πηγαίνει σε άλλο χωριό για να μάθει. Τώρα πιο πολύ στην ώρα είναι να πάει παρά να γυρίσει και η κούραση. Να το μπορούσε το κάθε χωριό να έχει τη δική του βιβλιοθήκη, το δικό του σχολείο, να δώσουν κίνητρα να μπορεί ο κόσμος να γίνει αποκέντρωση, να πάει στην επαρχία, να πούνε, ας πούμε, για 5 χρόνια δεν θα πληρώνει κάποιο, για 10 θα πληρώνει κάποιος χώρος, όποιος πάει επαρχία. Αν δεν δείτε, εδώ αυξάνουν τους χώρους συνέχεια, γιατί δεν αυξάνεται το κίνητρο φορές, το δημόσιο χρέος, δεν αυξάνουν και οι φόροι. Δεν γίνεται αποκέντρωση. Και αν δεν πέσει η φορολογία, ας πούμε, το ΦΠΑ και αυτά, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Το πρόγραμμα ανάπτυξη και τα λοιπά είναι για τα καπιά ή για να το λέμε, για να ακούγεται, να φαινόμαστε καλά ότι θα υπάρξει ανάπτυξη. Ανάπτυξη χωρίς σταθερό φορολογικό σύστημα και χωρίς μείωση φορολογίας ΦΠΑ και χωρίς κίνητρα δεν πρόκειται να υπάρξει. Κανένας ξένος δεν θα έρθει στην Ελλάδα να κερδίσει. Με το φορολογικό σύστημα που έχουμε, που διακυμαίνεται μέρα με τη μέρα, οι πόλοι βγαίνουν μέρα με τη μέρα, ο ένας νόμος βγαίνει μετά 10 διευκρινιστικές, δεν θα έρθει κανείς να επενδύσει στην Ελλάδα. Και μάλιστα, αν το πάω πάλι στο χώρο του βιβλίου, είχα εδώ κάποιες δηλώσεις που είχα δει για το ΦΠΑ στο χώρο, έχουμε το εξής περίεργο φαινόμενο. Για το κόστος παραγωγής, που επηρεάζει, λέει, και την τιμή του βιβλίου. Ο ΦΠΑ στον κύκλο παραγωγής του βιβλίου βρίσκεται στο 23%, ενώ στον καταναλωτή διατίθεται με πόσο μεγάλο, 6,5%, γιατί είναι πιο παλιά τα στοιχεία. Γι' αυτό και πλέον ελάχιστες είναι οι βιοτεχνίες, λέει, που αναλαμβάνουν την παραγωγή, καθώς δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Αποτέλεσμα είναι να κερδίζουν έδαφος οι αγορές των γειτονικών χωρών. Το κόστος παραγωγής στην Τουρκία ή τη Βουλγαρία είναι μειωμένο κατά 30-40%. Πάρα πολλοί εκδότες, πάντα δουλειά τους και τα δικό μας στη Βουλγαρία, στη Τουρκία. Αν τα φέρνουν μέσω Ιταλία από Κίνα, που ξέρετε πάνω ευθυνό, δηλαδή βλέπεις παιδικά βιβλία, που στέλνουμε εμείς φωτογραφίες, στέλνουμε το κείμενο και τα τυπώνει στην Κίνα, που είναι πολύ φθηνά, ειδικά το έγχρωμο βιβλίο είναι τσάπα στην Κίνα. Και μέσω Ιταλίας έρχεται και μοιράζουν τα βιβλία στα ελληνικά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή καταφέρνουμε και την παραγωγή να την διώξουμε, να μην μείνει τίποτα εδώ. Γι' αυτό έχουν κλείσει πολλά τυπογραφεία, πολλά βιβλιοθετήρια, έχουν μείνει πολύ στον διαφόρμα. Βέβαια οι επιταγές και τα γραμμάτια που έχει γεμίσει ο τόπος που είναι ακάλυπτα. Και δυστυχώς αυτό θα πάρει και την κατηγορία όσο περνάει ο καιρός. Ναι. Θα κλείσουν πάρα πολλά τυπογραφεία όπως έχουν κλείσει, πάρα πολλοί εκδοτικοί οίκοι θα κλείσουν, ειδικά αυτοί που έχουν πάρει δάνεια. Δεν θα μπορέσουν να αντέξουν στην αγορά του βιβλίου. Θα δουν οι μεγάλη πολυεθνική οίκη, με έδρα έξω βέβαια για να έχουν καμία φορολογία και θα μπορέσουν να πάρουν ό,τι κομμάτι από την αγορά μπορούν να πάρουν. Μην ξεχνάμε, κλείσαν τα ελληνικά γράμματα, έκλεισε ο Λευθεροδάκης, έκλεισε το πρακτορείο Απόλλων και πιστεύω ότι με τον καιρό θα πιέσουν οι καλύτεροι. Ναι. Οι εφημερίδες που πουλάνε τώρα, ας πούμε, για τους χώρους των εφημερίδων, έχω δει πάρα πολλούς, πάνε σε ένα περίπτερο, παίρνουν μια εφημερίδα, παίρνουν ό,τι θέλουν από την εφημερίδα μέσα και μετά την πετάνε, ό,τι κάνουν την πάνε να τη διαβάσουν. Τη ρίχνουν δίπλα ακριβώς στο καλαθάκι που έχει το περίπτερο. Παίρνουν, ας πούμε, το CD που έχει μέσα, ένα βιβλίο και την υπόλοιπη εφημερίδα την πετάνε. Αλλά αυτό είναι και θέμα κουλτούρας. Και αυτό είναι θέμα κουλτούρας. Βέβαια, κοίτα, εδώ σε αυτό, στην περίπτωση αυτή πλέον λόγω της κρίσης και λόγω της διαπλοκής που υπάρχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να λέμε και τα πράγματα από το όνομά τους, είναι θέμα κουλτούρας, έλλειψη ανανοσιμότητας και όλα αυτά που είχαμε πει προηγουμένως, αλλά φταίνει και σε μεγάλο βαθμό και πάρα πολλοί εκδότες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι για σκόπιμους λόγους περνάνε μηνύματα που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα, οπότε ο κόσμος έχει βαρεθεί το να βλέπει και να διαβάζει προκάτ' ειδήσεις και αυτό το έχουμε συζητήσει και στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο, στους μικρούς σταθμούς και στις μικρές προσπάθειες που γίνονται όπως είναι αυτή εδώ του NSTV, της διαδικτυακής τηλεόρασης Νέας Μύρνης, ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί πλέον να βλέπει πολιτικούς οποιοδήποτε χρώματος και οποιασδήποτε παράταξης και προτιμάει να βλέπει άτομα τα οποία έχουν συνεισφέρει στον χώρο τους, είναι εργαζόμενοι, έχουν να δείξουν κάτι στην επαγγελματική τους πορεία και έχουν μία άποψη.
και αυτούς θέλουν πλέον να ακούνε. Άρα αυτό που λέμε, δηλαδή με αυτό που ανέφερες προηγουμένως, και κλείνω την πολύ μεγάλη παρένθεση, δεν θέλω να σε διακόπτω, είναι ναι, μεν είναι θέμα κουλτούρας, γιατί με τα CD και αυτά τα έχουμε δει όλα, αλλά φταίει όμως και η άλλη πλευρά που δεν φρόντισε να παρέχει μία ποιότητα στην ύλη της. Πριν βάλω κάτι, γιατί να μην κουράσουμε και τους τηλεθεατές μας, που μας βλέπουν και μας ακούνε, θα ήθελα να πω το εξής για τους πολυεθνικούς ομίλους που θα έρθουν στη χώρα μας και σε επίπεδο βιβλιοπωλείων και εκδόσεων. Πέρα του προβλήματος της ανεργίας που θα, και του πλησίματος κι άλλων οίκων και βιβλιοπωλείων, το πρόβλημα είναι ότι αυτοί θα ελέγχουν και το πνεύμα. Με την έννοια ότι θα βγάζουν τα βιβλία που θα θέλουν να διοχετεύσουν. Οι μικροί εκδοτικοί οίκοι και τα μικρά βιβλιοπωλεία, αλλά κυρίως οι μικροί εκδοτικοί οίκοι, δίνουν τη δυνατότητα σε συγγραφείς να εκφραστούν και να εκφέρουν μια άποψη, η οποία πολλές φορές μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά το κάνουν, το προσφέρουν και το δίνουν και με πολύ μεράκι. Άρα αυτές οι φωνές θα κοπούν στο μέλλον. Το πρώτο που θα πεις, εγώ πιστεύω, είναι η θρησκεία, είναι η ιστορία. Βέβαια, να μου πεις τι κοιμάμαι κι εμείς. Κάναμε βιβλία για το σχολείο που λέγαμε ότι ο συνωσισμός της Μύρνης, η σφαγή της Μύρνης, ήταν η συνωσισμός. Ναι. Όχι. Ότι ήταν μύθος και σουλιώτησης. Ήταν μύθος και σουλιώτησης. Ναι. Απαράδεκτο, όχι να γραφτεί ένα τέτοιο ιστορικό βιβλίο, αλλά να γραφτεί ένα βιβλίο που να δίνεται στα σχολεία τέτοιο. Ναι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Καμία χώρα του κόσμου πιστεύω που σέβεται τα ήθη και τα έθιμά τη, του αγώνε, δεν θα βγάζει ένα τέτοιο βιβλίο. Ναι. Και βέβαια και από άτομα το οποίο δεν είναι εξειδικευμένο. Yes. Δηλαδή η κυρία Ρεπούση έχει κάνει διδακτορικό στην ιστορία, αλλά το πτυχίο της είναι στη γαλλική φιλολογία. Yes. Να διευκρινίσουμε στον κόσμο που ίσως να μην ξέρει ότι το διδακτορικό είναι μια εξειδίκευση σε ένα πάρα πολύ μικρό τομέα, ένα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο. Δεν γίνεσαι ιστορικός άμα έχεις εξειδικευτεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που έχει σημασία είναι το πρώτο πτυχίο που δείχνει την κατεύθυνσή σου, το ποιος είσαι. Και μετά μπορείς να ασχοληθείς και να κάνεις διδακτορικά ή οτιδήποτε ή μεταπτυχιακά, συναφή ή μη συναφή. Σε κάνει όμως ιστορικό. Και ό,τι γράψει κάποιος. Υποτίθεται ότι μας πρέπει να είναι μια επιτροπή που να γράφει και μετά μια επιτροπή που να το αξιολογεί αν αυτό πρέπει να δοθεί στα παιδιά. Και όχι να δοθεί και μετά από το σάρρο να αλλάχτουν. Ναι. Τώρα δεν γίνεται σε καμία χώρα του κόσμου αυτό. Ναι, βέβαια. Αυτό έπρεπε να θεωρείται κακόλυμα για μένα. Ναι. Να εντάζεται σαν κακόλυμα όποιος πάει να αλλάξει την ιστορία. Ναι. Ή να κάνει μια κάποια παραλλαγή. Τις ιστορίες σκοπίμως από χώρο, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά είναι τους σκοπίμους. Ναι. Από άγνοια ούτε από είμαστε, θεωρώ, από τις λίγες χώρες στον κόσμο που όποτε αντιμετωπίζουμε μία κρίση ή ένα θέμα, αμέσως το στρέφουμε στον εαυτό μας και θέτουμε ερωτήματα ταυτότητας. Δηλαδή, ποιοι είναι οι Έλληνες, αν είμαστε αυτό, αν είμαστε το άλλο, αν είμαστε συνοδήλευμα λαών, έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα τα οποία είναι αγνοούμε ολόκληρες ιστορικές περιόδους. Ευτυχώς υπάρχουν συγγραφείς που πλέον τις μελετούν αυτές όπως είναι το Βυζάντιο, αλλά πιο εκτεταμένα ενώ σχέση με το παρελθόν. Είναι φοβερό όμως σαν λαός να θέτεις μονίμως επ' αφορμή μιας κρίσης ολόκληρα ερωτηματικά για το ποιος είσαι. Είναι τρομακτικό. Δεν έχω δει άλλο λαό να λέει είμαι Γερμανός ή δεν είμαι. Δεν βάζουν τέτοια ερωτήματα. Εμείς μονίμως τα θέτουμε όλα αυτά και μέσα στα πλαίσια αυτών των ερωτημάτων γίνονται και αυτές οι ενέργειες που ανέφερες προηγουμένως, οι οποίες παραποιούν την ιστορία. Θα ακούσουμε όμως τώρα ένα τραγουδάκι, γιατί μάλλον ακούσανε για πολλή ώρα οι τηλεθεατές μας, να τους αφήσουμε να ακούσουν κάτι και να μην κουράζονται συνέχεια από εμάς.
επανέλθουμε και πάλι. Να συνεχίσουμε, σκέφτομαι, Δημήτρη, με κάποια επιπρόσθετα στοιχεία από την έρευνα. Η έρευνα βέβαια ήταν πάρα πολύ μεγάλη, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα, αλλά είναι αρκετά ενδεικτικό για να καταλάβουμε το τι γίνεται με τον Έλληνα, γιατί θεωρώ ακράδαντα ότι εάν διαβάζαμε περισσότερο και είχαμε μειώσει την αμάθειά μας, μπορεί και να μην βρισκόμασταν στο χάλι που είμαστε. Εντάξει, μπορεί και να μην γίνονταν ούτε τα περιστατικά αυτά με την παραποίηση της ιστορίας μας που αναφέρεις. Μπορεί να είχαμε ένα διάλογο. Μπορεί να είχαμε με κάποιες σκέψεις, αλλά ως να συζητούσαμε, να μαθαίναμε για να συζητάμε που δεν ξέρουμε. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα το είχαμε αυτό το χάλι. Μα όλοι οι λαοί βλέπουν την ιστορία τους, γνωρίζουν την ιστορία τους και με αυτή πορεύονται στο μέλλον. Δεν είναι δυνατόν να πορευτείς άμα δεν ξέρεις την ιστορία σου, βέβαια. Εντάξει, μην το συζητάμε. Πάντως, για να λέμε του στραβού το δίκιο. Εμείς ειδικά που έχουμε βρεθεί μια ιστορία από αρκετά τον χρόνο, που έχουμε διδάξει τον πολιτισμό σε όλα τα κράτη του κόσμου. Από την Ελλάδα ξεκίνησε ο πολιτισμός. Από την Ελλάδα ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που για μένα έπρεπε να γίνονται μόνο στην Ελλάδα, όχι να δίνουν τα τυφλόγια σε άλλες χώρες. Να γίνονται Ολυμπιακοί Αγώνες μονίμως στην Ελλάδα. Γιατί από εδώ ξεκίνησαν. Και εδώ πρέπει να γίνονται μόνιμα. Ναι, κάτσε να δούμε όμως, βέβαια, είμαστε, ασκούμε κριτική, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι αδιάβαστοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Consumers 2005, βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να βρω και πιο πρόσφατα, αλλά υποθανολογώ ότι πάλι πάνω κάτω τα ίδια θα είναι. Οι πιο αδιάβαστοι από όλους τους Ευρωπαίους είναι οι Πορτογάλοι με 67,3%. Είμαστε εμείς μετά με το 54,3% και μετά με το 52,7% οι Ισπανοί, οι οποίοι δεν είχαν διαβάσει ούτε ένα βιβλίο τους τελευταίους 12 μήνες. Παρένθεση πάλι εδώ, για τους Έλληνες το θεωρώ απαράδεκτο, γιατί όπως είπες προηγουμένως, δίνονται σε μπαζάρ τα βιβλία με 50 λεπτά, δίνονται μέσω εφημερίδων, όπου κάποιος μπορεί να πάρει με 3,5-4 ευρώ ένα βιβλίο και μια εφημερίδα και δεν πειράζει, ας την πετάξει εφημερίδα, αλλά να διαβάσει το βιβλίο. Η αντίφαση ποια είναι σε όλα αυτά, ότι εμείς έχουμε ένα ικανοποιητικό δείκτη μορφωτικού επίπεδου των νέων. Συγκεκριμένα, για το 2002 που έχουμε στοιχεία και πιστεύω ότι ήταν πολύ καλύτερα μεταγενέστερα, τώρα χαλάνε με την κρίση, ο δείκτης για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στο μορφωτικό επίπεδο των νέων ήταν 76,6 και η Ελλάδα είχε 81,3. Ήμασταν αρκετά πάνω από το μέσο όρο και ο μικρότερος δείκτης τον είχε η Ισπανία με 64,8 και ο μεγαλύτερος όμως τον είχε η Σλοβακία με 94. Άρα η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ καλά στο ικανοποιητικό, στο μορφωτικό επίπεδο των νέων. Και αυτό το βλέπουμε και από τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως, ότι πολλοί νέοι σε ηλικία είναι αυτοί που διαβάζουν και περισσότερο και μάλιστα είναι πολύ καλό γιατί βλέπουμε την ηλικιακή κατηγορία των 15 με 17 να έχουν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους άλλες ηλικιακές κατηγορίες, ειδικά των 65 και άνω. Τώρα, τους άντρες θα χαλάμε λίγο, γιατί οι γυναίκες είναι αυτές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που διαβάζουν περισσότερο σε σχέση με τους άντρες. Και μάλιστα λέει αφιερώνουν 35 λεπτά μέχρι 1 ώρα και 35 λεπτά ημερησίως. Από το How Europeans είναι αυτό. Το είδαμε και στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, ότι οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο. Τώρα πώς περνάνε οι Έλληνες τον ελεύθερο χρόνο τους, αυτό είναι παλιά στοιχεία του 2005, αλλά σαν συνήθεια μπορεί να μην έχει αλλάξει, να έχει περιοριστεί. Γιατί βλέπουμε ας πούμε ότι το πρώτο είναι βγαίνω έξω με φίλους σε ταβέρνα και μπαρ, βλέπω DVD βίντεο, διαβάζω βιβλία που δεν σχετίζονται με το επάγγελμά μου, όμως είναι το 3, πάλι καλά. Κάτι είναι και αυτό. Τώρα, είπαμε ότι οι μη αναγνώστες είναι συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι περισσότεροι άνδρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι συνταξιούχοι. Μία από τις βασικές αιτίες που δεν διαβάζουν είναι η έλλειψη χρόνου. Επίσης, ή δεν αρέσκονται γενικότερο στο διάβασμα και το βρίσκουν βαρετό. Και τώρα κάνει μια ενδιαφέρουσα κατηγοριοποίηση των αναγνωστών. Είπαμε τους μη αναγνώστες, δηλαδή αυτοί που δεν διαβάζουν ούτε ένα βιβλίο το χρόνο, αυτό ήταν το προφίλ τους. Μετά έχουμε τους περιστασιακούς αναγνώστες, οι οποίοι δεν διαβάζουν συστηματικά βιβλία,
αλλά διαβάζουν είτε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, για πρακτικούς ή επαγγελματικούς λόγους και γενικότερα αγοράζουν βιβλία κάτω από την πίεση των συνθήκων. Δηλαδή υποχρεωτική ανάγνωση για το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τους χρειάστηκε στη δουλειά τους ή για τις ανάγκες του σπιτιού τους κτλ. Και δεν το έχουν όμως ως θετική επιλογή που εντάσσεται στον τρόπο ζωή τους. Δηλαδή δεν το θεωρούν κομμάτι της ζωής τους. Αναγκάζονται και το κάνουν. Τώρα, ο μέσος όρος ηλικίας στους περιστασιακούς φυσικά μικραίνει, ενώ ανεβαίνει το εκπαιδευτικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Πάμε σε άλλες δύο κατηγορίες, πολύ ενδιαφέρουσες, οι βιβλιόφιλοι, που είναι νέοι 18 έως 34 ετών, γυναίκες στην πλειοψηφία τους, που ζουν στα αστικά κέντρα και έχουν υψηλή μόρφωση και κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Διαβάζουν 1 έως 9 βιβλία το χρόνο, πηγαίνουν συχνά στα βιβλιοπωλεία και διαβάζουν τόσο ελληνική λογοτεχνία όσο και ξένη. Το διάβασμα είναι χόμπι τους, επηρεάζονται πολύ από τη μόδα, τις διαφημίσεις, τα άλλα μέσα και κυρίως από την αποστόμα σε στόμα διάδοση νέων για το βιβλίο, που διαφήμιση από στόμα σε στόμα από συγγενείς και φίλους, δηλαδή συστήνω σε κάποιον ένα βιβλίο και πάει και το παίρνει, και από τις κριτικές που διαβάζουν στα έντυπα. Και εδώ το καλό με την κρίση είναι, το βλέπω και από το περιοδικό στο οποίο αρθρογραφώ, την κοινωνική επιθεώρηση, και το κάνουν και άλλα περιοδικά όμως, είναι ότι έχουμε πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι δείχνει λίγο μια καλυτέρευση της τάσης, όπως αυτή που ανέφερες προηγουμένως, δηλαδή ο κόσμος στρέφεται σιγά σιγά στο βιβλίο. Και τέλος η τελευταία κατηγορία, για να μην κουράσω, είμαστε εμείς οι δύο σε αυτή. Είναι οι βιβλιοφάγοι, πρόκειται για φανατικούς αναγνώστες που διαβάζουν πάνω από 10 βιβλία το χρόνο. Η ανάγνωση βιβλίων αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Το διάβασμα των βιβλίων είναι το πάθος τους. Συνήθως διαβάζουν ειδικές κατηγορίες βιβλίων, είναι το 8,8% του πληθυσμού. Νέοι, στην πλειονότητά τους γυναίκες, υψηλής μόρφωσης και εισοδήματος, αγοράζουν τα βιβλία με βάση το περιεχόμενο. Παρακολουθούν εξέλιξη τόσο των συγγραφέων που διαβάζουν, όσο και γενικότερα την εκδοτική δραστηριότητα. Είναι γνώστες του αντικειμένου, πιθανόν και οι ίδιοι είναι συγγραφείς κάποιων κειμένων ή σχετίζονται με το γράψιμο ή με ανθρώπους που γράφουν. Έχουν άποψη για το βιβλίο, μπορεί να ανήκουν σε κάποιο όμιλο φιλαναγνωστών, μπορεί να συλλέγουν κάποιες σπάνιες εκδόσεις. Το βιβλίο είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους και της καθημερινότητάς τους. Ενδιαφέρονται λιγότερο για το κόστος του βιβλίου όσο για την ποιότητα του περιεχομένου του. Μακάρι δηλαδή αυτό το 8,8% να γίνει και η πλειοψηφία. Και πριν σε ρωτήσω κάτι άλλο, να πούμε και μερικά ενδεικτικά στοιχεία που θέλω να τα ξέρουν οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Κοίταξε επίσης την έρευνα του ΕΚΕΒΗ την αναγνωσιμότητα αναγεωγραφικές περιφέρειες. Και βλέπουμε. Τους δεν διαβάζουν καθόλου, σκίζει η Δυτική Ελλάδα. Παιδιά από την Πάτρα, σας αγαπάω, ανοίξτε ένα βιβλίο. Το 63,8% της Δυτικής Ελλάδας δεν διαβάζει βιβλία καθόλου. Το μικρότερο ποσοστό σε αυτή την κατηγορία έχει η Δυτική Μακεδονία, μπράβο στη Φλόρινα, οι οποίοι είναι και διαβάζουν περισσότερο. Τώρα, από τις άλλες γεωγραφικές περιφέρειες, έχουμε στην Αττική Πελοπόννησο, νησιά Ιωνίου, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, 62, και Κρήτη. Αυτοί που δεν διαβάζουν καθόλου είναι στο Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή Λίνο, Μυτιλίνη, Χίο, και αμέσως μετά είναι η Κρήτη με 62,2%, ενώ το μικρότερο ποσοστό είναι στο Νότιο Αιγαίο, οι οποίοι έχουν ένα 18%, ένα πολύ μικρό ποσοστό, μικρό σε σχέση με τους υπόλοιπους, δεν διαβάζουν. Το Νότιο Αιγαίο σκίζει στην αναγνωσιμότητα, μπράβο στο Νότιο Αιγαίο, και αμέσως μετά καλύτερη θέση έχουν τα νησιά του Ιωνίου με 22,2%, ίσως και λόγω της διαφορετικής κουλτούρας που έχει τον Ιόνιο. Αυτά και με τις γεωγραφικές περιφέρειες. Στην Κρήτη μένω λίγο περισσότερο, φυσικά δεν εννοείται ότι όλοι οι άνθρωποι στην Κρήτη δεν είναι το ίδιο κτλ. Αλλά είναι ενδεικτικό το ότι δεν διαβάζουν κάποιοι, ένα 62,2%. Είναι μεγάλο ποσοστό, ναι. Και το δυστυχώς θεωρώ ότι και τα επεισόδια όπως αυτά που γίνανε με το συγχωρεμένο το παιδί, και αυτός είναι ένας λόγος. Ένας από τους λόγους, όχι ο μοναδικός. Η άποψή σου για όλα αυτά.
Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το 2004, είναι και τωρινά. Βέβαια και με μεγαλύτερο νούμερο, να πούμε, λόγω της κρίσης. Θεωρείς ότι αυτά έχουν γίνει ακόμα χειρότερα. Ναι, είναι ακόμα χειρότερα. Τα παιδιά στην επαρχία έχουν ζήλο να διαβάσουν. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται από τις πανελλαδικές εξετάσεις που οι καλύτεροι μαθητές είναι από επαρχιακές πόλεις. Είναι σωστό αυτό. Από επαρχιακές πόλεις. Βέβαια, εδώ θα είναι και από τα ιδιωτικά σχολεία. Έτσι, και από τα ιδιωτικά σχολεία. Στις πόλεις. Στις πόλεις είναι, ναι. Αλλά στην επαρχία, στα ιδιωτικά σχολεία, εντάξει, τα βοηθάει το ιδιωτικό σχολείο, έχουν τα κίνητρα, έχουν τα ιδιαίτερά τους, γιατί επιτρέπουν και στους ίδιους καθηγητές να κάνουν ιδιαίτερα, έχουν τις βιβλιοθήκες μέσα. Το παιδί παίρνει βέβαια άλλη μόρφωση από το ιδιωτικό. Εγώ είμαι κατά το ιδιωτικό σχολείο, βέβαια. Αλλά τα παιδιά παίρνουν άλλη μόρφωση από τα ιδιωτικά σχολεία. Γιατί το δημόσιο πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο και οι καθηγητές πρέπει να το δουν σαν λειτουργήμα. Όχι σαν επάγγελμα να πάνε 4 ώρες ή 2 ώρες την ημέρα να πούνε αυτά που να πούνε και να φύγουν. Εντάξει. Βέβαια και τα παιδιά πρέπει να δείξουν ζήλο. Πρέπει να υπάρχει πειθαρχία στο σχολείο, πρέπει οι καθηγητές να τους βάσουν, να διαβάσουν ένα ολόκληρο βιβλίο και να τους εξετάσουν από αυτό το βιβλίο, από το ελληνικό βιβλίο, στο Κώστα Παλάμα, και να τους εξετάσουν πάνω σε αυτό το βιβλίο. Έχουν ζητήσει σχολεία συνεργασία με τον εκδοτικό σου ή? Όχι, όχι, όχι. Ποτέ. Ούτε έχουν έρθει σε σχολεία να ζητήσουν κάποια βιβλία που μπορεί να σου περισσεύουν στην αποθήκη. Μόνο αυτά κάποια δημοτικά, κάποιες φορές που κάνουν κάποιες εκθέσεις. Για να τα προβάλλουν σε κάποια μπαζάρια δικά τους που κάνουν, όχι για να τα βάλουν σε βιβλιοθήκες μέσα στα σχολεία. Βέβαια, παλιά υπήρχαν και κάποια κονδύλια που μπορούσαν τα σχολεία να πάρουν κάποια βιβλία. Αυτά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες καθήκαν και τα σχολεία. Πώς θεωρείς ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα στην αγορά του βιβλίου αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει πρώτον να πέσει η φορολογία που έχουν οι εκδοτικοί οίκοι, που είναι αβάσταχτη η φορολογία. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι και τώρα, αν δεν αλλάξει, φορολογούμαστε από το 1 ευρώ. Ναι. Δεν υπάρχει καθόλου αφορολόγητο. Να δοθεί κίνητρο στους εκδοτικούς οίκους να μπορούν να εκδίδουν βιβλία, να μπορούν να τα. Απορροφεί όμως η αγορά αυτά τα βιβλία, δηλαδή να υπάρχουν βιβλιοθήκες, να υπάρχουν κέντρα, να υπάρχουν και δωρεάν. Γιατί εγώ τους όλοι πιστεύω ότι όλοι μας θα δώσουμε βιβλία και δωρεάν ακόμα σε όποιος μας τα ζητήσει, κάποια βιβλιοθήκη, κάποιο ίδρυμα. Όλοι, δεν έχει έρθει άνθρωπο να μου ζητήσει ίδρυμα ή τέτοιο και να μην δώσω βιβλία. Υπάρχει κάποιο σύνδεσμο στον εκδοτικό νύχτα? Υπάρχει. Υπάρχουν συλλόγοι, υπάρχει σύνδεσμο εκδοτών, υπάρχει ο σύλλογο εκδοτών. Υπάρχουν άλλοι συλλόγοι που βοηθάνε και αυτοί όσο μπορούν να αναπτυχθεί το βιβλίο. Τώρα μάλιστα ξεκίνησε και μια εκπομπή συγκρατική τηλεόραση για το βιβλίο. Αχα. Είναι πολύ θετικό αυτό. Ναι. Να παρουσιάζεται κάποια συγγραφή, να γίνονται γνωστοί, να γίνονται γνωστά τα έργα της, που έπρεπε όλες οι τηλεόρασεις, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχουν τέτοιες εκπομπές βιβλίου. Και είναι ένα παράδειγμα που και το κανάλι της Βουλής δεν έχει τέτοια εκπομπή. Α, σοβαρά, δεν έχει το κανάλι της Βουλής. Δεν έχει, δυστυχώς δεν έχει. Τώρα ξεκίνησε, ένα μήνα μου φαίνεται ξεκίνησε. Εντρώπονται για τα γραφεία τώρα, ποιος θα κάτσει πού. Το κρατικό κανάλι με τα 1000 ζώα θα κάνει μια εκπομπή για το βιβλίο. Μάλιστα. Έτσι, είναι πολύ θετικό, έπρεπε να έχουν όλα τα μέσα εκπομπές για το βιβλίο και τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις. Ναι. Κινήσεις σαν σύλλογος κάνετε ή σαν σύλλογοι εκδοτών και αυτά. Σύλλογοι κάνουν, αλλά δεν τους ακούει το κράτος. Φωνή βόντος συνδερήμων. Ναι. Μου κάνει μεγάλη έκπληξη το θέμα αυτό που δεν είναι η Βουλή, η τουλάχιστον που κάνει τις Βουλές. Μια κοπή βέβαια να παρουσιάσει γραφή, να παρουσιάσει τα βιβλία, να παρουσιάσει τα έργα. Να υπάρχει μια κίνηση, γιατί όσο πιο πολύ ακούγεται, τόσο πιο πολύ θα γίνεται και αποδεκτό από τον κόσμο. Ναι. Σχετικά με τα κανάλια διανομής, γιατί έχει γίνει και ιδιαίτερη συζήτηση για τα κανάλια διανομής στον χώρο του βιβλίου, δηλαδή... Κανάλια διανομής υπάρχουν, αν υπάρχει ζήτηση, υπάρχουν και κανάλια διανομής. Είναι θέμα ζήτησης. Ναι, μισό λεπτό.
βλέπεις, Δημήτρη, μας παίρνουν και τηλέφωνα. Ε, βέβαια. Μέσα, το μέσο της, της εκπομπής. Και αυτό είναι καλό, αλλά θα πρέπει να το προλαβαίνουμε όλοι, γιατί είναι, και τα μέσα είναι λίγο περιορισμένα. Για τα κανάλια διανομής είχε τεθεί ένα μεγάλο ερώτημα για το χώρο του βιβλίου. Νομίζω ίσως το έχω κάπου, ότι μία λύση θα ήταν να μην μειωθούν τόσο οι τιμές, αλλά να αυξηθεί η ένταση πώλησης των βιβλίων. Αλλά βέβαια αυτό μας το απάντησες, νομίζω, και με τα μπαζάρ που γίνονται. Και με τα μπαζάρ που γίνονται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, που μπορεί κάποιος να βρει και δύο και τρεις φορές το χρόνο στην πόλη του φτηνά βιβλία, βέβαια στις πόλεις. Στις πόλεις ναι, αλλά στα χωριά. Ναι. Δεν μπορεί να φτάσει. Εκεί πρέπει το κράτος να μεριμνήσει και οι φορείς και οι δήμοι να κάνει σε κάθε χωριό, ας έχει λίγους κατοίκους, μία βιβλιοθήκη. Γιατί έχει λίγους κατοίκους τώρα, τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα ή το καλοκαίρι, θα έχει πιο πολλούς. Και πρέπει να έχει βιβλιοθήκη η οποία να είναι δανειστική και να μπορεί κάποιος να παίρνει ένα βιβλίο, να κάθεται να το διαβάζει. Γιατί και στα χωριά δεν έχουν και άλλο μέσο διασκέδασης. Άρα μπορούν να διαβάσουν ένα βιβλίο. Βέβαια, αυτό που θα πει κάποιος, δυστυχώς η περιφέρεια ερημώνει σιγά σιγά, ειδικά στα κριτικά μέρη, μένουν πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ναι, γιατί το κράτος δεν δίνει κίνητρα, φωνή μου. Ναι. Πρέπει να δώσει κίνητρα, να γίνει αποκέντρωση. Κίνητρα όταν δεν έχει δουλειές ο άλλος είναι σε Σάμο. Τώρα ένα παιδί γνωστό που είναι από Σάμο, έχει μένει γονεί στο κήκη και αναγκάστηκε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, γιατί δεν έχει δουλειά Σάμο. Δεν βρίσκει δουλειά Σάμο. Άμα δεν έχει αποκέντρωση και δεν δοθούν κίνητρα για να γίνει αποκέντρωση. Δηλαδή, 10 χρόνια να μην έχει φόρμα για κάποιος. Να πάρει μέσω ΕΣΠΑ μια επιδότηση να κάνει μια επιχείρηση. Ναι. Κάποια τέτοια κίνητρα για να μπορέσει ο άλλος για να μείνει στην επαρχία. Να πάει στην επαρχία, να μείνει εκεί. Να γεννήσει παιδιά, να μείνει τα παιδιά εκεί, να μεγαλώσουν τα παιδιά, να αγαπήσουν τον τόπο. Ερημώνει τα νησιά μας, ερημώνει η επαρχία. Αυτό θα δει στο μέλλον ότι θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Η Ελλάδα σε αυτό. Κοίτα να δεις, όταν έδειξες το θέμα της υπογεννητικότητας, βέβαια είναι πολύ μεγάλο και ίσως γίνει μια εκπομπή σε αυτό, γιατί υπήρχαν και μελέτες παλιότερα, τις οποίες είχαν συνδράμει και πολιτικοί, οι οποίοι όμως μετά δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο ζήτημα και αναφέρομαι στην Τώρα την Πακογιάννη, η οποία ήταν σε μια τέτοια μελέτη για το θέμα, ας πούμε, της υπογεννητικότητας στα αστικά κέντρα. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο, εκτός από την έλλειψη των κρατικών φορέων, είναι και στα πολύ μικρά διαμερίσματα που μένει ο κόσμος και οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν να συντηρήσουν μεγάλο αριθμό παιδιών. Πέραν αυτού όμως τώρα με την κρίση, άκουσα πρόσφατα ότι με κάθε παιδί που γεννιέται κοστίζει σε μια οικογένεια περίπου 300 ευρώ το μήνα. Άρα δηλαδή αυξάνεται το κόστος ζωής της οικογένειας κατά 300 ευρώ. Όπως αντιλαμβανόμαστε, τα περιθώρια αυτά δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και έχουμε και υπογεννητικότητα πάρα πολύ μεγάλου βαθμού που μας έφερε η κρίση. Και γενικά, όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή με τον Παναγιώτη Πατσαρισάκη, τον οικονομικό αναλυτή, όπου έχει περάσει το Βουνουπού, έχουμε μεγάλη εξόντωση του πληθυσμού. Άρα και το βιβλίο και όλα αυτά που συζητάμε τίθεται στα πλαίσια μιας ευρύτερης εθνικής οικονομικής στρατηγικής, η οποία θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη και όχι απλώς μόνο την αποπληρωμή χρεών, τα οποία κάποιοι από εμάς αμφισβητούν και το μέγεθός τους. Βάση περιπτώσει, δεν υπάρχει άλλη λύση όμως. Έπρεπε να προτείνουμε να πούμε, π.χ. η τρίτεκνη, η πολύτεκνη δεν έχουν καθόλου προλογία. Ναι, αυτά είναι από τα επιδόματα που θα κοπούν, γιατί τουλάχιστον στο πρώτο μέλλον βαδουπάκι. Και όχι να φορολογούμε τα παιδιά, αν έχει δύο παιδιά πριν ως παραπάνω χώρο ή αν έχει τρία πριν ως παραπάνω χώρο. Φαντάζομαι το λέμε εσύ και εγώ που δεν έχουμε παιδιά. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς και βέβαια τα προηγούμενα μέτρα δεν μας δίνουν κατεύθυνση στην στήριξη αυτή της οικογένειας, για παράδειγμα. Και πόσο δε μάλλον όσο στη στήριξη του πολιτισμού, όπως είναι το βιβλίο. Το οποίο είπαμε, ακόμα και το μηδενικό ΦΠΑ δεν έχει κόστος, ίσα-ίσα έχει όφελος και τεράστιο όφελος και το όφελος αυτό... Όλα βοηθάνε στο να... Στη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου το λέμε στην οικονομία. Στο πραγματικά αξιόλογο ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά βέβαια εδώ για να πω είναι και πάλι στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής στρατηγικής, δηλαδή τι θέλεις να κάνεις με τους ανθρώπους στη χώρα που είσαι.
Δηλαδή, αν έχεις πρόθεση να εξελίξεις την τεχνογνωσία σε μια χώρα, βελτιώνεις τις ικανότητες του ανθρωπίνου κεφαλαίου στο κομμάτι των γνώσεων και θα πρόσθετα εγώ βέβαια και της παιδείας γενικότερα, γιατί είμαστε Έλληνες και δεν πιστεύουμε μόνο στην εξειδίκευση, αλλά στην ευρύτερη παιδεία για να είναι και καλύτεροι πολίτες. Αν όμως αυτό που σκέφτεσαι είναι φθηνά εργατικά χέρια για να φτιάχνουν δημόσια έργα και να σερβίρουν καφέδες στους τουρίστες, τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τότε, Δημήτρη μου, ούτε παιδιά μας χρειάζονται, ούτε ανθρώπινο κεφάλαιο, ούτε βιβλία. Δυστυχώς. Αλλά να μην κλείσουμε έτσι τόσο απεσιόδοξα την εκπομπή. Θα ήθελα να την κλείσεις εσύ με ό,τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερο που θα ήθελες να ακουστεί και από το χώρο σου. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι ο χώρος του βιβλίου θα έχει άνοδο, παρόλο την κρίση, παρόλο τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν. Ο Έλληνας διαβάζει. Αν του δοθούν τα κίνητρα, θα διαβάζει περισσότερο. Διαβάζει, βέβαια, μας θα βγάλει λίγο μαύρα, αλλά πιστεύεις ότι διαβάζει περισσότερο. Διαβάζει, πιστεύω, και οι νέοι διαβάζουν. Αν βοηθηθεί το παιδί από τον υπηαγωγείο να αγαπήσει το βιβλίο, θα δούμε μια κοινωνία πολύ καλύτερη. Και πνευματική καλύτερη, δηλαδή θα δούμε ότι τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα θα κάπως θα εξαλειφθούν μέσα από τη γνώση, γιατί ήταν πολύ μορφωμένη. Δεν ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του μετά τον πόλεμο υπήρχαν αναλφάβητοι πάρα πολύ. Τώρα πλέον έχει μειωθεί αυτό το ποσό. Τουλάχιστον κάποιοι βγάζουν το γυμνάσιο ή κάποιοι βγάζουν το λύκειο, δεν βγάζουν παραπάνω βέβαια. Τους εξάγουμε όμως. Τα μεγάλα μυαλά όμως τα εξάγουμε. Yeah. Είναι μεγάλο λάθος. Όχι μόνο τα μεγάλα μυαλά, και τα πιο μικρά, όλους οι επιστήμονες που στέλνουν στο εξωτερικό. Αυτοί πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα οι επιστήμονες, γιατί έχουμε, εγώ πιστεύω ότι έχουμε τα καλύτερα μυαλά του κόσμου στην Ελλάδα. Και από εδώ ξεκινάνε, γι' αυτό και οι Αμερικάνοι και οι Αγγλέζοι και όλοι ζητάνε τους Έλληνες. Γιατί έχουμε τα καλύτερα μυαλά και από επιστημονικό προσωπικό και από εκπαιδευτικό κτλ. Δεν ξεχνάμε ότι οι πολλοί καθηγητές είναι σε ξένα πανεπιστήμια, είναι σε ξένα ερευνητικά κέντρα, στην NASA, ας πούμε, είναι πάρα πολύ. Στο Harvard. Και πρέπει αυτά τα μυαλά να δημιουργήσουμε τις υποδομές, να τα κρατήσουμε εδώ, γιατί αυτά τα μυαλά θα φέρουν την ανάπτυξη στη χώρα. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και έκανες την τιμή να συμμετέχεις στην εκπομπή μου. Εύχομαι καλές δουλειές. Ευχαριστώ πολύ.